Το λικόφο τη 200η από την κήρυξη τη Ελληνική Επανάσταση του 1821 βρίσκει την πατρίδα μα στι συμπληγάδε δύο ασύμετρων απειλών. Μια εθνική, γνωστή και διαχρονική, που σήμερα χρησιμοποιεί ω πολιορκητικό κρυό των κυριαρχικών δικαιωμάτων μα την ανθρώπινη δυστυχία, και μια παγκόσμια, αδιάγνωστη και νεαρή νόσου, που παραβιάζει με αχαλήνοτη ορμή σύνορα και γονατίζει ανθρώπινους και κρατικούς οργανισμούς, αφήνοντας πίσω της πένθιμο αποτύπωμα. Δυστυχώς, η υγειονομική κρίση δεν θα μας επιτρέψει φέτος να αποδώσουμε τις δέουσες τιμές στους υπερασπιστές των εθνικών ιδανικών, στις προβλεπόμενες επαιτειακές εκδηλώσεις που μας γεμίζουν υπερηφάνεια και πατριωτική ενσυναίσθηση. Συνάμα, για τον ίδιο λόγο, η άλλη ομότιμη γιορτή του ελληνισμού, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου δεν θα εορταστεί με τη συνήθη πάνδημη συμμετοχή των πιστών στις εκκλησίες μας τούτη τη μέρα. Το γεγονός όμως ότι μένουμε σπίτι, αποδεχόμενη συνειδητά την ατομική και κοινωνική ευθύνη μας, δεν μειώνει σε τίποτα την πίστη μας στις αξίες που κράτησαν όρθιο το έθνος ακόμα και σε πιο χαλεπούς καιρούς. Το αντίθετο μάλιστα. Η στάση μας αυτή αποτελεί απόδειξη συνοχής και αλληλεγγύης μια πράξη σύγχρονου πατριωτισμού με ήρωες αυτούς που υπερασπίζονται την υγεία και την ασφάλεια των συμπολιτών μας, όπως επισήμανε και ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι ώστε να βγούμε γρήγορα νικητές και από αυτή τη μάχη και να γιορτάσουμε πάλι με τον τρόπο που ξέρουμε αυτά που μας ενώνουν.